Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν ξέρω πώς είναι, έχω λίγο άγχος, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ας το βάλω εγώ στην τσέπη καλύτερα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν οι ανατροπές και τα απρόοπτα. Τι έπαθες, αγχώθηκες και κλαις? Συγγνώμη. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Κοσμοπολίτησα με παλτό στο Παρίσι. Πρώτη για ψώνια βγήκε η 18χρονη Άννα Μαρία. Τι λευκός πύργος, κορίτσια, τι πύργος στο Άιφελ. Θα σκίσουμε αυτή την εβδομάδα. Έκανε τις αγορές της στη Νέα Ιωνία. Δεν θα βάλω όμως μπερέ και ρίγες για να είμαι βασικιά γαλίδα. Θα βάλω κάτι διαφορετικό. Στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 6 λεπτά. Συν 6 λεπτά. Πρόλαβε και έκανε όλες τις αγορές της και βγήκε με σιγουριά στην πασαρέλα, κρίθηκε... Ήταν μέσα στο θέμα, αλλά ο συνδυασμός χρωμάτων μαύρο, μπλε, άσπρο, μοβ, μπες δεν μου άρεσε, όπως και το παπούτσι δεν μου άρεσε. Και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Χθες Τρίτη, η 34χρονη Σάντι έκανε τα ψώνια της στις Αχαρνές. Τώρα είμαι η κοκκινοσκουφίτσα. Είμαι η κοκκινή σκουφίτσα. Ο κοκκός ο Λύκος πού είναι? Η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 25 ευρώ. Αλλά δεν πρόλαβε να πάει για αξεσουάρ. Αμάν, μαντάρα τα έκανα. Περπάτησε με θεσσαλονικιώτικο αέρα στην πασαρέλα, κρύθηκε. Το πουκαμισάκι της δεν ήταν αρκετό, θα κρυώσει. Μου έλειπαν σίγουρα τα αξεσουάρ και θα ήθελα την άλλη τσάντα που είδε στα μαγαζιά. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Ειρήνης. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Ήρθε η ώρα να επισκεφθούμε την Ειρήνη. Καλώς ήρθατε. Έλατε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου, Ρινάκι! Το Ρινάκι είναι ερωτική μετανάστρια στη Θεσσαλονίκη. Αφού το έχουμε πει, είμαστε ερωτική πόλη. Είναι Αθηναία, έρε καζούρα που θα έχει φάει με το σουβλάκι καλαμάκι. Φιλόλογος η σημερινή παίκτρια. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Και τώρα θα σας δείξω τα αγαπημένα μου ρούχα. Άμα τα βρεις. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ όμορφο σακάκι. Είναι βελουτέ. Ναι. Έχει εδώ τις πουλιές. Είναι καθαρά βραδινό ρούχο. Τέλειο, το αγαπώ. Υπέροχο. Το αγαπώ ιδιαίτερα γιατί είναι της μητέρας μου. Είναι από το 80, το φορούσε και εκείνη στα νιάτα της. Οπότε έτσι το πήρα τώρα εγώ. Φαίνεται ότι είναι 80's, φαίνεται ότι έχει τέλειο πατρόν, τέλεια ματιέρα, τέλεια διάθεση. Μπράβο στη μαμά και μπράβο σου που το διάλεξες και το κράτησες. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα vintage κομμάτια. Γενικότερα έχω πάρει πάρα πολλά κομμάτια από τη μητέρα μου. Και το σακάκι αυτό και πουκάμισα και αξεσουάρ και σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Μου αρέσουν γενικά πάρα πολύ. Όπως λέει το τραγούδι, ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Λάμπης Λιβιεράτος και Θάνος Καλλύρης, τι να κάνουν άραγε. Αυτή εδώ είναι μια πολύ αγαπημένη μου μπλούζα. Είναι σε ένα υπέροχο ματζέντα χρώμα που είναι πολύ της μόδας φέτος, Στάση. Έβρισε. Έχει μεγάλα μανίκια. Σταμάτα. Είναι κοντή, αλλά τη φοράω με ψηλό μεση μαύρη παντελόνα
και δεν φαίνεται κυλίτσα, είναι όσο πρέπει. Υπέροχο crop top με υπέροχα μανίκια με λάστιχα, τα οποία κάνουν και λίγο έτσι πιο μπομπέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι crop μέχρι εκεί που θα φανεί λίγο δερματάκι και όχι παραπάνω. Τι ωραίο top είναι αυτό. Πόσο chic και αριστοκρατικό. Μπράβο! Μου αρέσει γενικότερα το βελουτέ. Γιατί αυτό? Νομίζω ότι φτιάχνει έτσι ένα πολύ αριστοκρατικό στυλ. Βελουτέ, αν δεν κάνω λάθος, είναι η σούπα. Αυτά λέγονται βελούδινα. 1-0. Γενικότερα το υποστηρίζω αυτό το στυλ. Το προτιμώ, το χρησιμοποιώ, το φοράω όσο περισσότερο μπορώ. Και νομίζω ότι με κολακεύει πάρα πολύ. Γενικότερα παίρνω τα καλύτερα κομπλιμέντα. Εμένα να δεις πως μ' αρέσει αυτό το βελουδένιο, αυτό το βελουτέ, το ύφασμα. Εμένα να δεις, το λατρεύω, το αγαπώ. Παραλήρημα. Θα ήθελα να σας δείξω και αυτό το υπέροχο για μένα φόρεμα. Pretty woman. Καμία σχέση. Το φόρεσα όταν έγινε κουμπάρα, το Δεκέμβριο του 19, στη καλύτερη μου φίλη την Τέπη, στη Σιτία, στην Κρήτη. Βλέπε εσύ. Εντάξει, εντυπωσίασα τους πάντες, μπορώ να σας πω. 50 chic, pin-up girl και γιατί όχι και με αυτή τη μαλούρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη η διάθεση του ρούχου, γιατί έχει αυτό το 50 chic που αγαπάμε στις γυναίκες, που τους πάει βέβαια και δεν πάει σε όλες. Για γάμο, για κουμπαριά, είναι τέλειο. Το κόκκινο είναι ναι το χρώμα μου, γιατί είμαι μελαχρινή και νομίζω ότι με κολακεύει πάρα πολύ. Και γενικά πιστεύω ότι το κόκκινο πηγαίνει σε όλες τις μελαχρινές. Καλά, εννοείται ότι το κόκκινο πάει στις μελαχρινές, δεν βλέπεις? Δεν βλέπω. Πάμε στα επόμενα. Αυτές εδώ είναι μαύρες μπαλαρίνες. Μαύρη κύκνη. Έχουν μια πάρα πολύ όμορφη σατέν λεπτομέρεια μπροστά. Η σατέν λεπτομέρεια εδώ μου κάθεται, δεν μπορώ να τη βλέπω. Είναι μύτερα. Πολύ. Έχουν ένα πολύ έτσι μικρό τακουνάκι. Οι κορδέλες δεν με τρελαίνουν, αλλά μ' αρέσει που είναι loafer, μ' αρέσει που είναι flat, μ' αρέσει αυτή η διάθεση στα κορίτσια όταν το τολμούν. Μπράβο. Με το κροκό δεν τρελαίνουμε, μπορώ να πω την αλήθεια. Έχω ελάχιστα κομμάτια. Σε παπούτσια ίσως είναι το μοναδικό που έχω. Βέβαια είναι όμορφο, δεν μπορώ να πω. Ο συνδυασμός με το σατέν πάντως θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα. Θα διαφωνήσω, δεν πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα το σατέν με το κροκό, είναι λίγο άκυρο. Την πετσόκοψε. Τι έχουμε εδώ? Αυτά εδώ τα ροζ πανέμορφα παπούτσια. Ναι. Αυτά ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Είναι κόσμημα θεωρώ. Θεωρώ ότι στολίζουν κάθε πόδι. Και τις Χαλκιδικής. Αναβαθμίζουν κάθε σύνολο. Ρομαντικούλα. Μέχρι πριν ήσουν σκληρή. Τώρα πολύ ρομαντική. Συνήθως φοράω τα γκούνια. Στην προκειμένη περίπτωση, τα συγκεκριμένα τα φοράω όταν δεν θέλω να φορέσω πολύ ψηλά τα γκούνια ή δεν έχω όρεξη ή πρόκειται να περπατήσω και το γνωρίζω. Οπότε και αυτό είναι κάτι. Είναι μικρό, αλλά κάνει τη δουλειά του, νομίζω. Εγώ με το συγκεκριμένο τακούνι, ναι, έτσι όπως είναι αυτό το τακούνι, πιστεύω ότι θα την έτωγα τη σαβούρντα μου. Πώς? Για κάποιο λόγο. Μπορεί να πείτε ότι αυτό είναι τυπικό θεσσαλονικιώτικο παπούτσι, ότι οι Θεσσαλονικές φοράνε λίγο extravagant κομμάτια. Δεν είναι τυπικό θεσσαλονικιώτικο παπούτσι, είναι ένα ultra chic παπούτσι για όλες τις χώρες, για όλες τις πόλεις, για όλες τις γυναίκες. Ωστόσο και εγώ που δεν είμαι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά, μπορώ να το υποστηρίξω εξίσου αλλά και καλύτερα, μη σας πω. Οι Θεσσαλονικές φοράνε σίγουρα πολλά αξεσουάρ με πολύ λάμψη. Τυφλώνουνε. Απλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι θα το πέφτουν λίγο. Εδώ τι έχουμε? Αυτό το ζευγάρι είναι μαύρα μποτάκια. Και τι να κάνω εγώ? Όπως βλέπετε έχουν ένα ιδιαίτερο τακούνι, ασημί, θολό θα το έλεγα κάπως. Δεν είναι θολό, είναι τσαλακωτό σαν αλουμινόχαρτο. Έχει αυτή την διάθεση του αλουμινόχαρτου. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κλασικό, απλό, λιτό και απέριτο, χωρίς πολλά πολλά. Όμως διαθέτει ένα τακούνι με διάθεση και αιχμή. Οπότε μια χαρά για το βράδυ. Τέλειο. Θεωρώ ότι δεν μου κόβουν το πόδι. Βέβαια πρέπει να βρούμε και το σωστό ύψος. Υπάρχουν κάποια τα οποία κόβουν και κάποια τα οποία δεν κόβουν. Νομίζω ότι αυτά όμως είναι σε αυτή την περίπτωση που δεν το κόβουν το πόδι και νομίζω ότι είναι πολύ άνετα και κολακευτικά επίσης. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι πολύ άνετα τα ποτάκια και το χειμώνα μας κρατάνε και ζεστές. Όπως λέει και ο λαός, τα επιδέξια ποτάκια θέλουν και επιδέξια ποδαράκια. Αλλιώς το ξέρω. Ποιος το λέει αυτό, όντως? Γιατί γελάς? Εγώ άλλο ξέρω. Αυτό λέει ο λαός. Έχω κάτι για κιλοτάκια ήξερα. Βίκυ! Τι θα δούμε τώρα? Και τώρα πάμε να δούμε τις τσαντούλες μου. Θα μας πεις κι άλλα πικάντικα, Ειρήνη. Θα ήθελα να σας δείξω αυτήν εδώ.
Είναι καπιτονέ, είναι μπέζ, όχι ακριβώς μπέζ, είναι λευκό του πάγου θα έλεγα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κομψή. Είναι που αρέσει και πρωινό και απογευματινό, αλλά και βραδινό, σε βραδινό σύνολο. Γενικά δεν το έχουμε τις τσάντες, αλλά αυτή μ' άρεσε πάρα πολύ και όντως είναι για όλες τις ώρες. Οι καπιτονέ τσάντες είναι η τελευταία λέξη της μόδας, αυτό είναι πραγματικότητα. Τις βλέπουμε παντού νομίζω, αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό. Είναι όντως τη μόδα τα καπιτονέ. Εγώ δεν τα φοράω γιατί εγώ θέλω πιο μικρές τσάντες. Ωστόσο εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και βολεύουν και πάρα πολύ και η συγκεκριμένη επειδή είναι έτσι σκέτη και δεν έχει πολλά σχέδια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κόμψη και ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Εντάξει, έχει αρκετά χρόνια η αλήθεια είναι που κυκλοφορούν καπιτονέ τσάντες, αλλά βολεύουν πράγματι πάρα πολύ. Αυτή με το ζόρι χώρεσε. Ασημένιο backpack. Το αγαπημένο. Το φοράω από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να έχω απλά πράγματα και πράγματα τα οποία πηγαίνουν με τα πάντα. Ωστόσο, θέλω να έχω και κάποια τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα, πολύ extravagant και να κάνουν αυτή τη μία διαφορά. Δεν βρίσκω κάτι ιδιαίτερο ή extrava. Βαγγέλη. Σε αυτή την τσάντα. Σαν λιοντάρι που είμαι, μου αρέσει και το απλό αλλά και το λούσο. Λιονταρίνα μου, εσύ φαίνεται και από τα μαλάκια σου. Είναι ανάλογο τη μέρα. Πώς θα ξυπνήσω. Αν έχω όρεξη, θα φόρεσω το λουσάτο μου. Αν δεν έχω, θα πάμε εδώ. Και εγώ που είμαι δίδυμος, ανάλογα με τη διάθεσή μου ντύνομαι. Δεν το κάνετε μόνο τη λιοντάρια. Και η διάθεση των διδύμων αλλάζει κάθε λεπτό, όπως ξέρουμε. Και τώρα πάμε να δούμε τα αξεσουάρ μου. Τι θα μας δείξεις. Αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου δαχτυλίδι. Μου το έδωσε η γιαγιά μου. Έλα, γλυκούλα, μην πέφτεις. Συγκινήθηκε. Αχ, μικλές, Ειρήνη μου, θα βάλω κι εγώ τα κλάματα. Δεν ήθελα να ξεκινήσουμε αυτά. Γιατί δεν ήθελα, συγγνώμη. Αχ, αγάπη μου, η γιαγιά είναι ό,τι πιο ιερό και ό,τι πιο αγαπημένο σε αυτή τη ζωή. Ξέρω ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και εγώ όταν έχασα τη γιαγιά μου και μεγάλη γυναίκα πριν 3 χρόνια, ακόμα κλαίω. Οπότε μην ανησυχείς, εδώ είσαι σε safe περιβάλλον. Κλάψε να περάσει. Πάμε. Γλυκούλα μου. Τι μας δείχνεις? Αυτά εδώ τα σκουλαρικάκια είναι δώρο από το φίλο μου το Θοδωρή. Τα είχα δει στη βιτρίνα ενός μαγαζιού, μου άρεσαν πάρα πολύ και μετά μου τα όρεσε και μου τα έκανε έκπληξη. Αχ, τι ρομαντικούλη, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σκουλαρίκια γενικότερα. Δεν έχω δει ποτέ τον εαυτό μου να φύγω από το σπίτι χωρίς να φοράω σκουλαρίκια. Δεν ξέρω γιατί, όπως και με το ρολόι, δεν τα βγάζω ποτέ από πάνω μου. Ειρήνη μου, εγώ και στο σούπερ μάρκετ αγάπη μου σκουλαρίκια φοράω, τι εννοεί. Ο Θοδωρής είναι ο λόγος που έγινε Θεσσαλονικιά. Είμαστε ωραίοι. Άρα έφυγα στη Θεσσαλονίκη για να είμαστε μαζί. Ερωτική μετανάστης δηλαδή, καταλάβαμε. Ζω στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και πώς συνεννοείσαι? Ένα χρόνο εκεί, κάπου εκεί. Είμαστε πολύ καλά μαζί. Όχι που θα άφηνε ο Θοδωρής τέτοιο κορίτσαρο. Ή τέτοια πόλη. Μπορεί να είναι λίγο ντροπαλούλης και να μην του αρέσει γενικά να μιλάνε γι' αυτόν. Και σεμνός. Ωστόσο εγώ θα το αφιέρωνε τη νίκη. Συγγνώμη, Ειρήνη, τι εννοείται τη νίκη? Νίκη Βόλου. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Το φανάρι. Και τώρα θα δούμε ένα πολύ αγαπημένο μου δαχτυλίδι. Αυτό μου το έδωσε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν είναι πια στη ζωή. Είναι η μαμά του πατέρα μου, η Ειρήνη, που μου είχε πολύ αδυναμία. Το φορούσε πάντα. Και γι' αυτό το φορώ και εγώ πάντα τώρα. Το δαχτυλίδι είναι πανέμορφο. Καταλαβαίνω γιατί το αγαπάς τόσο πολύ και να το φοράς και εσύ συνέχεια. Το φοράω πάντα αυτό το δαχτυλίδι. Γενικά δεν το βγάζω ποτέ από πάνω μου. Γι' αυτό έχω και αυτό μπροστά του για να μην το χάσω. Το φοράς αυτό εδώ το δάχτυλο. Το πιο ωραίο δαχτυλίδι του κόσμου δεν θα το βγάλεις από πάνω σου. Θα το φοράς κάθε μέρα. Είναι το σήμα κατά τα θέρμα μου πια. Όποιος το βλέπει ξέρει ότι είναι δικό μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Καλά κάνεις και το φοράς. Για να το φοράς και να θυμάσαι τη γιαγιά σου. Και τώρα πάμε να σας δείξω παλιότερες φωτογραφίες μου. Πάμε λοιπόν. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 2010, όπου βρίσκομαι στην Πολωνία μαζί με την αγαπημένη μου φίλη Λένη, που πήγαμε Εράσμους με το Πανεπιστήμιο, καθίσαμε 6 μήνες. Πες μου ότι δεν το βλέπω αυτό μπροστά μου, πες μου ότι δεν έκανες τα μαλλιά σου κοντά ξανθά με αυτόν τον τρόπο, πες μου ότι ζω ένα όνειρο και θα ξυπνήσω. Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν ήταν τόσο δική μου επιλογή, εν μέρη ήταν. Ποιος φταίει? Ήθελα να τα ανοίξω, αλλά όχι τόσο πολύ. Και βγήκα από το κομμωτήριο. Ολόξανθη. Ήταν μια επιλογή την οποία δεν μπορούσα ποτέ να συνηθίσω. Την κράτησα ένα εξάμηνο, ένα τετράμηνο, τρίμηνο, μαξ.
Αχ, να ξέρεις πόσες φορές έχω βγει από κομμωτήριο με κλάματα. Και πάλι καλά που δεν κράτησες αυτό το μαλλί. Τώρα έχω μπαλαγιά στα μαλλιά μου, όπως βλέπετε. Είναι μια αλλαγή την οποία έκανα πάλι πρόσφατα, γιατί είχα το φυσικό μου χρώμα πριν. Νομίζω μου αρέσει το συγκεκριμένο, που είναι μια ελάχιστη, ένα τσακ διαφορά από το φυσικό μου και νομίζω ότι με φωτίζει. Να σου πω και άλλα χρώματα που θα σου πηγαίνανε, Ειρήνη. Όχι. Ένα τσίντζερ. Να τα έλεγες και σωστά. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 2017. Τι έγινε τότε? Βρίσκομαι στη Γερμανία, όπου έζησα με την αδερφή μου 2 χρόνια. Απίστευτο, δεν το πιστεύω ότι είσαι εσύ. Τη συμμετοχή μου στο Shopping Star την οφείλω στην αδερφή μου, γιατί εκείνη δήλωσε συμμετοχή για μένα χωρίς να το γνωρίζω. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα και μου άρεσε πάρα πολύ, καθώς ήξερα ότι το παρακολουθούμε πολύ εγώ και η μητέρα μου. Πολύ καλά έκανε η αδερφή σου που σε δήλωσε στο Shopping Star. Τι φοράς? Γιατί περνάμε υπέροχα. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, όπως βλέπετε, είναι το φυσικό μου χρώμα. Δεν έχω κάνει κάποια αλλαγή. Το μόνο που, επειδή βαρέθηκα, να σας πω την αλήθεια, πήρα ένα ψαλίδι και έκοψα τα μαλλιά μου. Έκοψα αφέλειες. Και νομίζω ότι μου πάνε πάρα πολύ. Και εγώ έχω κάνει τέτοια χαζά, αλλά τα δικά μου ήταν πολύ πιο αποτυχημένα. Μια χαρά φαίνεσαι. Βρε μωρό μου, αν βαριέσαι, ας τα μαλάκια σου. Κόψε μια φούστα. Κάνε ένα πατρόν. Φτιάξε ένα ρούχο. Ας τα μαλλιά σου ήσυχα. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα σύνολα της Ειρήνης τώρα. Κορίτσια μου, αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Μπορεί να πάω και για δουλειά και για καφέ, να κάνω και τις πρωινές μου δουλειές όπως τράπεζα ή σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες. Πάρα πολύ ωραίο κολεγιακό look. Μ' αρέσει πολύ το πουκάμισο με το πλεκτό. Μου κάνει πολύ κολεγιακό και τα αγαπώ. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ το παρκά από πάνω, γιατί μου κάνει λίγο βαρετούλι. Μ' αρέσει πολύ το ντένιμ, πάρα πολύ το χρώμα και η διάθεσή του. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ανδρικά σου παπούτσια. Ένα σακάκι τα πρόσθετα. Τύπου έτσι χοντρό, oversize, μαλλινό. Μέσα σε αυτά τα ρούχα νιώθω πάρα πολύ όμορφη. Μ' αρέσω. Δηλαδή, κοιτάζοντάς με στον καθρέφτη, νιώθω αυτοπεποίθηση. Και νομίζω ότι είναι και κομψά ταυτόχρονα. Να σου πω και κάτι, γιατί να μην νιώθω αυτοπεποίθηση, μια κούκλα είσαι. Για να δούμε το επόμενο σύνολο. Αυτό είναι το βραδινό μου σύνολο. Μπορώ να πάω είτε για κάποιο ποτό, σε ένα κλαμπ, είτε ακόμη και σε ένα καλό εστιατόριο. Μαυρίλα. Ή και στα μπουζούκια θα μπορούσα να πάω. Ολόσωστο σταυρωτό φόρεμα. Αμάνικο, λεπτό καλσόν, πέδιλα, μαύρο παλτό, μαύρο τσαντάκι, μπράβο. Με το συγκεκριμένο σύνολο νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω θελκτική, νιώθω κομψή, νιώθω γυναίκα. Αγάπη μου, τι κούκλα και σεξι είσαι, μ' αρέσει. Πάμε τώρα στο σαλόνι μας να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Το σακάκι, κορίτσια, πώς σας φάνηκε το μαύρο με το γυαλιστερό εδώ, με τη λάμψη? Αυτό που ήταν της μαμάς της, λες? Αυτό. Πάρα πολύ μ' άρεσε εμένα και το μήκος του και στο γιακά που είχε τις παγέτες και νομίζω ότι ήταν και βελούδινο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και εμένα μ' άρεσε πολύ, γιατί αγαπώ γενικότερα το βελούδο. Θα το φορούσα κι εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και τώρα το χειμώνα νομίζω ταιριάζει με ό,τι και να επιλέξει. Η Ειρήνη αναχωρεί για ψώνια με το μαγικό βανάκι του Shopping Star και προορισμό μια περιοχή έκπληξη την οποία θα μάθει καθοδόν. Πες στο Σαλονικιώτικα. Μπορώ να έχω το φαγγελό μου, παρακαλώ? Ευχαριστώ. Ηλιούπολη. Έχει και η Αθήνα. Δεν την γνωρίζω την περιοχή, αλήθεια είναι. Ευελπιστώ να βρω αυτό που θέλω και θα το βρω. Για την Ηλιούπολη έχω ακούσει μόνο για τις καφετέριές της, από αγορά δεν έχω ιδέα. Νομίζω ότι η Λουίζα ίσως είναι λίγο πιο αυστηρή μαζί μου, γιατί το στυλ μας δεν συμπίπτει. Έχουμε διαφορετική άποψη σε αυτό. Κάνεις μεγάλο λάθος, Ειρήνη μου. Από όλα αυτά που έχω δει, ναι, εγώ όλα θα τα φορούσα σχεδόν. Στο Παρίσι θα πάω με την αδερφή μου, θα κάνουμε βόλτα στη Σαν-Σελιζέ και θα ψωνίσουμε κιόλας αν μπορούμε. Α. Και μετά θα ανέβουμε στον πύργο του Άιφελ να δούμε το Παρίσι από ψηλά. Ω Σαν-Σελιζέ, ω Σαν-Σελιζέ, ο σολέι, sur la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, ω Σαν-Σελιζέ. 20 στα γαλλικά η Βίκη. Εγώ ξέρω μόνο αυτά του γηπέδου. Φτάσαμε Ηλιούπολη. Κορίτσια μου, έφτασε στην περιοχή μου. Πήγαμε για ψώνια. Τι ηλίσια παιδεία, τι Ηλιούπολη. Η Καστανόξαντη φιλόλογος που μετανάστευσε από έρωτα στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει στην πρωτεύουσα για να βρει το ιδανικό κοσμοπολίτικο σύνολο με παλτό για ταξίδι στο Παρίσι. Πρέπει να βρει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ μέσα σε 3 ώρες και με 350 ευρώ. Ενώ θα έχει άλλα 10 λεπτά bonus από τη Βίκη για κομμωτήριο. Γεια σας! Γεια σας! Θα πάω στο Παρίσι και θα ήθελα να δω παλτό. Έχετε κάτι να μου δείξετε? Περάστε. Τέλειο, ευχαριστώ. Για να δούμε. Εδώ είναι το παλτό μας. Α, ωραία.
Μου αρέσουν αυτά εδώ. Τα πια. Αυτό εδώ μου αρέσει. Είναι το νουμεράκι μου. Ναι, είναι το νουμεράκι σας. Τέλεια. Ας κάνουμε λίγο γρήγορα. Θα ήθελα να δω και αυτό εδώ. Υπάρχει κάπου αλλού. Για δες. Όχι, το είναι κοντό, δεν μου αρέσει. Oh. Οπότε θα πάμε σε αυτό εδώ. Ωραία. Υπάρχουν και κάποια συνολάκια με τέλεια. Τι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε να τα κρατήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειρήνη μου, δεν αρχίζουμε καλά. Για βάλω Δευτέρα. Έβαλε. Ένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μου αρέσει και αυτό. Μπορώ να σας δείξω και κάτι άλλο. Θέλετε να περάσουμε από εδώ. Υπάρχουν καπόλου πουλοβεράκια. Περάσουμε. Αντίστοιχα. Ειρήνη, γεια σου και πήγαινε στο δοκιμαστήριο γρήγορα. Θα κρατήσω αυτό εδώ. Έχετε και παντελονάκι για να μου δείξετε. Βεβαίως, παρακαλώ από εδώ να περάσουμε. Κάνε γρήγορα, μη σκέφτεσαι, απλά παίρνε. Ό,τι σου γυαλίζει εκείνη την ώρα το μάτι, απλά παίρνε το. Ό,τι να είναι. Πείτε μου σε ποιο σχεδιάκι θέλετε. Ωραία. Θα σας δώσω το νούμερο. Να πάμε σε ένα μαύρο εδώ πέρα, μια παντελόνι, κλασικό. Small σίγουρα. Ναι, ναι. Και παντελόνες, ψηλόμισε καμπάνα. Εδώ. Εδώ. Άλλο ύφασμα έχουμε. Να δοκιμάσω και αυτό, όχι, μου αρέσει. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ. Αποφάσισε. Και κάτι άλλο, σε δερματίνη υπάρχει. Παρακαλώ, από εδώ. Σε παντελόνι ψηλόμεσο. Να δω αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Τι χρωματάκι, παρακαλώ. Στο μπέζ. Πώς πάμε. Τέλειο. Στο δοκιμαστήριο. Παρακαλώ, από εκεί. Ευχαριστώ. Κάτι ξέχασες. Για να σε δω. Λοιπόν, το παλτό μου αρέσει πολύ, μου αρέσει το χρώμα του, νομίζω μου ταιριάζει, νομίζω μου φωτίζει. Θεωρώ ότι είναι για το Παρίσι, γιατί να μην είναι. Είναι έτσι ζεστό. Ναι. Μου αρέσει και το κουμπάκι εδώ μπροστά, θα το κλείνω μακριών. Έχω και εδώ και το πουλοβεράκι, μια χαρά ζεστή θα είμαι. Μου αρέσει και το μήκος του, με κολακεύει θεωρώ, μου αρέσει πολύ. Τέλειο, μα τέλειο το παλτό. Δεν μ' αρέσει από κάτω ένα παντελόνι. Βρε κορίτσια, βάλτε μια ζουκιλότ, βάλτε μια φούστα. Το πουλόβερ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ζεστό και έχει και αυτή εδώ τη λεπτομέρεια. Μ' αρέσει πολύ. Είναι, το κάνει τη σαχπινιά του. Τώρα και το παντελόνι δεν μου αρέσει. Μου είναι μεγάλο, μου είναι μακρύ. Δεν μου κάθεται καλά. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει πολύ το χρώμα του παλτού. Νομίζω το παντελόνι θέλει λίγο κότημα ή να βάλει κάποιο τακούνι γιατί το πατά. Και δεν θα το επέλεγα για κοσμοπολίτησα το απόγευμα στο Παρίσι. Είναι έτσι φαρδί. Θα μπορούσαμε ένα πιο ψηλό βέβαια τακουνάκι, μια μποτούλα, ένα μποτάκι να το σώσω. Από βέβαιο πνιγμό. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα το σώσεις με ψηλό παπούτσι. Μην βάλεις πολύ ψηλό παπούτσι. Ή αν τουλάχιστον αν βάλεις ψηλό παπούτσι, βάλε με ένα καλό χοντρό τακούνι. Τελείωσες. Δεν ξέρω όμως αν θα σε κουράσει. Το παλτό με φωτίζει, θα πάω και στην πόλη του φωτό, θα γίνει ένας χαμός, θα γίνει. Θεά, χαμός, τα πάντα όλα. Μάλιστα. Ένα μπέζ παλτό. Μου αρέσει, αν και νομίζω ότι δεν μου κάθεται πολύ καλά, μου είναι λίγο μεγάλο. Πάρε άλλο. Αλλά είναι έτσι ζεστό, χουχουλιάρικο, έχει τα κουμπάκια του, αν κρυώσω να το κλείσω. Τσεπούλα, δεν είναι ψεύτικη, μπορώ να βάλω και κάτι μέσα. Ψεύτικη. Μακρύ, όπως το θέλω, μου αρέσει. Μούξινος. Είσαι στο θέμα, απλά το μπέζ δεν σου πάει. Τώρα από μέσα έχω βάλει ένα πουλοβεράκι λιλά, πολύ όμορφο, και ένα μαύρο παντελόνι. Αποκλείεται να έχεις βάλει από μέσα μοβ λιλά πουλόβερ, το λέω πραγματικά, και δεν μου αρέσει και το παντελόνι. Γενικά, σαν κομμάτια μπορεί να λειτουργήσουν ξεχωριστά για μια απλή βόλτα στην πόλη, στην Αθήνα, να πας να κάνεις τις δουλειές σου. Όχι για το Παρίσι, πρέπει παιδιά, σε μια κοσμοπολιτική διάθεση. Όχι. Για λέγε. Το μπέζ παλτό, τέλειο για τη βόλτα μου στο απόγευμα στη Σαν-Σελιζέ. Το σκότωσες. Να κάνω εντύπωση, να αρέσω. Μια χαρά. Το Σαν-Σελιζέ μπορεί να κάνεις εντύπωση. Στο Ζανς Έλιζε, δεν νομίζω ότι μπορείς. Στο Σαν Φιστίκ. Η αλήθεια είναι ότι αν με δει αδερφή μου με το συγκεκριμένο σύνολο, δεν νομίζω να πει τρεσίκ. Ξέρει γαλλικά. Δεν νομίζω. Οπότε πάμε να δούμε κάτι άλλο. Τρεσίκ δεν το λες. Τρεμπανέλ ενδεχομένως. Πασκιο σε πα τρεσίκ. Πάμε στα γαλλικά μας. Νο, ρεντεριόν. Καλά. Γαλλίδα φούλ είμαι. Γαλλίδα, Γαλλίδα. Α, η Edith Piaf του μαραθώνα. Αρβανίτισα. Ωραίο το παλτό, καμηλό, μ' αρέσει. Και αυτό έχει τις σεπούλες του, μακρύ. Ζεστούλι, ωραίο.
Και από μέσα ένα πουλοβεράκι ζακέτα με ωραία κουμπάκια μέχρι πάνω να με κρατάει ζεστούλα. Κάνει κρύο εκεί. Και ένα δερματίνι παντελόνι μακρύ, ψηλόμεσο. Σου πάει πάρα πολύ το παλτό. Τα υπόλοιπα, άστα. Άστα να πάνε, άστα. Άστα πονάνε, άστα. Είναι πάνω κάτω στους ίδιους τόνους, οπότε είναι των σουχτών. Βίκυ, λέω καλά. Των σουχτών το λαχανί με το καμιλό και το μπες δεν είναι. Το μπες με το καμιλό είναι. Έχω πάει στο Παρίσι και έχω παρατηρήσει τις γυναίκες. Στόκερ. Υπάρχουν πολλές καλοντημένες, αλλά υπάρχουν και πολλές οι οποίες δεν είναι. Oh. Εμείς θα πάμε σε καλοντημένες, κορίτσια. Μόνο καλοντημένες πάμε εμείς. Έτσι είναι, οι Θεσσαλονικές έχουμε τη φήμη πως ανήκουμε πάντα στις καλοντημένες. Ποιες Παριζιάνες! Μου αρέσει το πουλοβεράκι, η ζακέτα. Είναι πολύ όμορφο, μου αρέσει πολύ το χρώμα. Νομίζω μου πάει, δεν ξέρω με χλωμιάζει, τι λέτε. Όχι, μου αρέσει. Σε αυτό το σύνολο, το μόνο που μου αρέσει είναι η κάλτσα και τα μπέργκερ και τα hot dog, εξαιρετικά. Καλά, μη σχολιάσετε την κάλτσα, σας παρακαλώ. Είναι αργά πια. Μπέργκερ. Εντάξει, τι να κάνουμε, μας αρέσει το φαγητό. Γι' αυτό και το δείχνουμε και με τις κάλτσες μας. Μ' αρέσει η κάλτσα σου, αλλά έχω κι εγώ με τον Bob's φουκαράκι. Αυτός δεν τρώγεται. Απίστευτη κάλτσα. Στο Παρίσι βέβαια δεν πάμε να φάμε μπέργκερ, κορίτσια. Θα πάμε να φάμε κάτι πιο καλό. Κάτι... Κοτομπουκές. Έτσι μια πάπια. Όχι Πεκίνου. Σαγκάις. Παρισιού. Που αγκρά δηλαδή. Έχουν ειδικές πάπιες, κορίτσια, για μας μόνο. Απαπαπαπα, να μου λείπουν οι πάπιες, να μου λείπουν, δεν θέλω να τις βλέπω μπροστά μου. Και ενώ οι πάπιες τρέχουν να σωθούν από τις ορέξεις της Ειρήνης, εκείνη βάζει τη μάσκα της για το επόμενο μαγαζί με ρούχα στην Ηλιούπολη. Κάτσε να σου ανάψω ένα κεράκι. Εδώ είναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα πάω στο Παρίσι και θα ήθελα να δω παλτό. Bon voyage. Θα με βοηθήσετε. Πάμε. Τέλεια, πάμε. Λοιπόν, έχουμε σε μάλινο, μακρύ. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Μετά στα χρωματιστά που είναι πάρα πολύ ωραία. Αχ, μου αρέσει. Υπάρχει σε άλλο χρώμα. Έχω και φούξια. Α, τέλεια. Αυτό θέλω να δοκιμάσω. Ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να το βάλουμε... Να το συνδυάσουμε, ναι. Ναι, και με παντελόνα. Ναι. Με κάτι τέτοιο. Τέλεια, ναι, το θέλω. Είναι το νούμερο μου. Ναι, με. Τέλεια, δώσε τα μου. Ορίστε. Αυτό, το μέσα δεν το έχω. Ωραία, θα το βγάλω εγώ τώρα. Ωραία, δώσε το. Ωραία. Ναι. Πάρτε το έτσι. Ω, βγάλα μάκρυ. Τέλεια. Και ένα πουλοβεράκι από πάνω. Ωραία, πουλοβεράκι μπορούμε να βάλουμε... Ένα λευκό, ναι, ένα λευκό. Κάτι τέτοιο. Ναι, μου αρέσει πολύ. Τέλεια. Θέλω να δώσω το μου. Κάτι άλλο. Λοιπόν, μετά. Τι έχουμε. Μπορούμε να πάμε σε άλλες αποχρώσεις, τα πράσινα. Σ' αρέσουν. Oh, το πράσινο μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό, ναι, και κάτι άλλο να συνδυάσω. Με μία πάλι ωραία παντελόνα. Μπορούμε να το κάνουμε με χακί. Φαντάρο. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε και με τύπου... Όχι, δεν μου αρέσει, δεν μου πάνε. Ωραία. Κάτι σε πορτοκαλί που βλέπω εδώ ότι μου αρέσουν. Λοιπόν, στα πορτοκαλί και τέτοιο πουλόβερ μπορούμε να βάλουμε. Τέλειο. Και έτσι μπορούμε να το βάλουμε. Ναι, τέλειο. Και να σας δώσω και μια χακή ωραία παντελόνα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτά. Θα το κάνουμε έτσι. Και κάτι για το πράσινο. Ωραία. Λοιπόν, δώστε τα. Κρατήστε κι αυτό. Ναι. Λίγο γρήγορα σου παρακαλώ. Και για το πρασινάκι. Τι να βάλουμε για το πρασινάκι. Ένα τριφύλι. Θέλετε να δούμε δερματίνι. Ναι, τέλειο. Ωραία. Μία δερματίνι. Και ένα πουλόβερ. Και πουλοβεράκι. Κάτι να το δούμε κάτι εδώ σε πράσινο. Ναι, θέλετε σε αποχρώσει από εδώ. Ναι. Τελειώνεται, κορίτσια. Ταιριάζει με το πράσινο. Μπορούμε να το βάλουμε σε χακί. Μπορούμε να το βάλουμε. Κάτι πιο έντονο, σε πορτοκαλί, ας πούμε, που είδε ότι έχετε. Ωραία. Αυτό το μπροστά. Κοιτάξτε, αυτό. Μπορούμε να βάλουμε αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και κάτι τέτοιο από μέσα. Τι λες. Ωραία, αυτό εδώ θα κρατήσω. Ωραία. Ευχαριστώ. Να μπορώ να δοκιμάσω. Περάστε μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Ειρήνη, ήρθε η ώρα σου. Α, ψυχεδέλεια. Πάρα πολύ ωραίο παλτό. Είναι oversized. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι, αλήθεια σας λέω, μ' αρέσει. Με ένα πολύ όμορφο πορτοκαλί pullover και ένα κοτλέ παντελόνι. Καμπάνα, που είναι και η τελευταία τάση της μόδας. Τώρα μάλιστα, να μια κοσμοπολίτισσα μπροστά μου, γιατί έχεις διαλέξει διαφορετικές υφές μεταξύ τους. Διάλεξες μια παντελόνα, όχι μια οποιοδήποτε παντελόνα. Είναι κοτλέ. Είναι oversized. Έχει τέλειο λαδί χρώμα. Τι ωραίο το παλτό, έχει ωραίο πατρόν, πάνω απ' όλα μοντέρνο το πατρόν και τέλειο το μοτίβο. Τέλειο το πουλόβερ, το έχεις κάνει ολόσωστα φίλη μου, μπράβο. Αυτό το παλτό κάνει σαν λεοπάρι, είναι έτσι πορτοκαλί, το χρώμα του έντονο, κάνω μπαμ από μακριά. Α, λεοπάρι είναι. Τι έπαθες. Αρχίζω και σκιάζομαι, δεν μπορώ. Βγάλ το, όχι, όχι, όχι. Φοβήθηκε. Δεν μ' αρέσει. Ποια Emily in Paris, κορίτσια, η Irene in Paris. Καλύτερη. Τι λες τώρα, καλή μου. Την ξέρεις την Έμιλη.
Περίμενα να δεις εμένα αύριο τι έχω να διαλέξω. Oh. Δεν είναι ακριβώς τον σουρτών, απλά κινούμε τις Αιγίνους τόνους με έντονες πινελιές πορτοκαλί. Βλέπουμε την προφορά το έχουμε, δεν θα δυσκολευτεί στο Παρίσι. Θεωρώ ότι είναι ιδανικό για Σαν-Ζελιζέ, κάνει έτσι πολύ σικάτο, μοντέρνο. Θα πάω με την αδερφή μου το απογευματάκι, πρώτα να κάνουμε βόλτα στα μαγαζιά και μετά να ανέβουμε και στον πύργο του Άιφελ, να δούμε το Παρίσι από ψηλά. 50 ευρώ το εισιτήριο. Κορίτσια, με αυτά τα χρώματα θα φαίνομαι από τον πύργο, θα με κοιτάνε όλοι, θα ξεχωρίζω, ε! Συμφωνείτε? Σαν παρκαδόρος. Το πουλόβερ αυτό που έχει συνδυάσει με το παλτό μπορεί και να σε σημαδούρε, γιατί το πουλόβερ έχει αυτό όμως το χρώμα το οποίο θα τραβήξει την προσοχή. Καλέ! Πόσο χρόνο έχω! Προσπαθώ να το πω και γαλλικά, καταλάβατε! Πόσο χρόνο έχω! 2 ώρες, 3 λεπτά και 50. Ωραία, τρέχω, πάω να αλλάξω. Ειρήνη, είσαι πολύ καλό δρόμο, συνέχισε έτσι. Έτσι, αλλά παρακαλώ, χωρίς την προφορά ζωζό σαπουτζάκι. Πολύ ωραίο πράσινο παλτό. Μου αρέσει πολύ το μήκος του. Έχει και τη ζωνούλα του εδώ που μπορώ να το δέσω. Και τις τσεπούλες του. Έχει και το γιακά που μπορώ να τον βάλω πάνω, να τον έχω μέχρι εδώ για να μην κρυώνω. Για να το ανοίξουμε, να το δούμε. Για να το δούμε. Ένα πορτοκαλί πουλόβερ με ένα ψηλό μέσο δερματίνι παντελόνι. Πρασινοπό το χρώμα του. Για να το βάλω και μέσα το πουλοβεράκι. Μου αρέσει πολύ. Πάμε πάλι σε αεροσυνοδός κατάσταση. Κόκκινο με πράσινο. Αεροσυνοδός. Όπως και κόκκινο με κίτρινο και κέτσαπ μουστάρδα. Είναι που είναι το Παρίσι, πόλη του φωτός. Θα πάω κι εγώ. Θα γίνει χαμός. Θα παραφωτιστεί η κορίτσια. Κοσμοπολίτησα. Νιώθω κοσμοπολίτησα με αυτό το σύνολο, μπορώ να πω. Συμφωνείτε, τι έχετε να πείτε? Εγώ δεν ξέρω αν είναι κοσμοπολίτικο. Το μόνο που μου θυμίζει είναι το Μικελάντζελο τα χελονιτζάκια. Το μόνο πρόβλημα, κορίτσια, είναι ότι δεν μιλάω καλά γαλλικά. Θα καταφέρω να συνοηθώ. Πεσσαλονικιώτικα. Ουέλα παλτό. Εσύ. Ουέλα πουλοβέρ. Εσύ. Εσύ κι εγώ. Κούτσα κούτσα θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Εσύ εννοεί εσύ. Όλα τα πιάνει. Θα έρθει και σένα η ώρα σου. Κι εγώ μιλάω λίγα γαλλικά. Οχ. Ασανσέρ. Σακβουαγιάζ. Αμπαζούρ. Πορπαγκάζ. Κουασάν. Ορίστε. Κορίτσια, αυτή εδώ η πράσινη οπτασία θα ξεχωρίζει Σαν-Ζελιζέ ή όχι? Τι λέτε? Καλέ για Λούβρο είσαι. Είσαι μια οπτασία, οπτασία. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν ήταν τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο πουλόβερ. Πουλόβερ. Μου αρέσει. Έχει και την χρυσή πλέξη μέσα, λαμπυρίζει, δίνει έτσι ένα κάτι. Με ένα πολύ ωραίο κοτλέ ροζ παντελόνι, ψηλόμεσο κι αυτό. Κοτλέ, τελευταία τάση της μόδας, μ' αρέσει. Και ένα πολύ ωραίο παλτό με ροζ αποχρώσεις να ταιριάζει και με το παντελόνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι, σαν να ξύπνησες τώρα και έριξες κάτι πάνω σου για να πας να ετοιμάσεις τον καφέ σου, Ειρήνη. Γιατί, τι μου λείπει, δεν κατάλαβα. Τίποτα δεν μου λείπει. Τι να μου λείπει? Το παλτό μου το έχω. Το παντελονάκι μου, το κοτλέ το έχω. Όλα γαλλικά. Φύγαμε λοιπόν για Παρίσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό το σετάρισμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λευκό πουλόβερ και μ' αρέσει τρελά, μα τρελά το παλτό. Χετ χε σικ, ματμοζέλ. Για πες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγετε, σας έχω μια φιξούλα. Ω, ήρθε η ώρα των φακέλων. Λοιπόν, ποιο να διαλέξω, ποιο να διαλέξω. Όχι, το πιο αγχωτικό. Το δεξί, το δεξί, το δεξί. Λέω να διαλέξω αυτόν εδώ. Το ανοίγω, έτσι. Φυσικά. Τι λέει? Μείον 35 ευρώ. Αμάν. Το 2022 σε μία εικόνα. Για να δούμε και αυτός τι λέει. Και τα ήθελα τα 7 λεπτά. Τι να κάνουμε. Θα πορευτούμε με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μικρό το κακό. Ο χρόνος είναι που ψάχνουμε και κυνηγάμε στο Shopping Star. Βέβαια, κάνε καλή διαχείριση, γιατί πολύ συχνά έχουμε δει να τεινάζεται η μπάνκα στον αέρα. Τύπου πυροτέχνημα. Η Ειρήνη φεύγει από το δεύτερο μαγαζί με ρούχα και τρέχει για το επόμενο. Δύσκολη επιλογή του σωστού συνόλου για Παρίσι, ε. Για να δούμε τι θα δοκιμάσει το επόμενο. Αποφασισμένη τη βλέπω. Γεια σας. Γεια σας. Θα πάω στο Παρίσι και θα θέλω παλτό. Έχετε κάτι να μου δείξετε? Ναι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ξεκινάτε. Για να δούμε. Τι βλέπεις? Ωραία, θα δοκιμάσω αυτό εδώ. Πού αλλού έχει παλτό? Εδώ έχει άσπρο μαύρο. Έχει λευκό, κάτι μονόχρωμο. Μονόχρωμο, λευκό εδώ.
Ωραία, τέλεια. Και άλλο ένα, να δούμε. Τι? Σε γκρι, όχι πλεκτό. Όχι, έχετε κάτι άλλο πολλού. Όχι, έχει σε κίτρινο. Ωραία, να δω αυτό. Και συνολάκια από μέσα, παντελόνια, ψηλόμεσα που έχει, να δω. Σε χρώμα. Μαύρο, είτε μαύρο. Έλα. Ειρήνη, κάνε πιο γρήγορα γιατί πρέπει να προλάβεις και αξεσουάρ. Ωραία, έχετε κάτι σε καμπάνα. Θα το χαρώ στο εδώ. Ωραία. Αυτό εδώ είναι στο νούμερό μου. Δεν μου κάνει, νομίζω. Και αυτό εδώ. Και μπλουζίτσες. Κάτι για να φορέσω από μέσα. Και από που κάμισα, αν θέλετε. Θα μπορείτε να βοηθήσετε λίγο να κρατήσετε μερικά παλτό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Είναι ακόμα να δω. Ωραία, θα δω και αυτό εδώ. Ναι, θα δω αυτό εδώ. Δεν κέρδισες που δεν κέρδισες το χρόνο. Αργείς κιόλας. Θα δω αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Να δούμε κι άλλο ένα μαύρο παντελονάκι. Ναι, θα δω και αυτό εδώ. Ωραία, να τα δοκιμάσω. Έλα. Άντε, γρήγορα. Ευχαριστώ. Τι λες? Μάλιστα. Ένα μακρύ παλτό, μαυρό άσπρο χρώμα, έχει και ζωνούλα. Να τη δούμε μετά. Α, ΠΑΟΚ, ασπρό μαύρο. Είμαι και ΠΑΟΚΤΣΟ. Μια μπλούζα σε στυλ πουκάμισο μακριά, μαυρό άσπρη και αυτή, με ένα μαύρο απλό παντελόνι, μακρύ. Μπορούμε να κλείσουμε και το παλτό με τη ζώνη που είπαμε, όπως κλείνει εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μου αρέσει το παλτό, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, Ειρήνη, κρατάμε το παλτό και αλλάζουμε όλο το από μέσα. Κάτσε να βάλουμε και λίγο το παλτό. Το αφήσουμε εδώ. Πώς σου φαίνεται? Ιδιαίτερη μπλουζίτσα, τι λέτε? Είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο. Είναι όλες πολύ ιδιαίτερα ρούχα, αλλά δεν νομίζω πως είναι του στυλ σου, οπότε καλύτερα να δεις κάτι άλλο. Fashion icon δεν θα με έλεγα με αυτό το σύνολο, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα το επιλέξω. Εσείς τι λέτε, κορίτσια? Fashion icon δεν ξέρω αν είσαι. Στην Τούμπα, αν πας στη θύρα 4, θα σε έχουν μπροστά μπροστά. Θα βαράει τα τύμπανα. Λευκό παλτό, ναι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ποιότητα, χουχουλιάρικο, ζεστό, ωραίο μήκος μακρύ. Έχει και τη ζωνούλα του εδώ, οπότε το δένω αν κρυώσω περισσότερο. Έχει και τσεπούλες έτσι να βάλω τα χέρια εδώ μέσα. Πολύ ωραίο παλτό, πάρα πολύ όμορφο και έχει και το άνοιγμα τσαχπινιά εδώ πίσω. Μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ κομψό. Ολόσωστο το μήκος και τι ωραία σε ένα γκρίζο τοπίο να φοράς λευκό παλτό. Είμαι και κοσμοπολίτισσα, αλλά και πολυτέλεια κορίτσια. Φαίνεται, ε! Βγάζει μάτι. Είπαμε. Καλή Θεσσαλονίκη, ωραία, αλλά το Παρίσι το θέλει το στράστο. Δεν το θέλει το bling bling εδώ, να κάνουμε μπαμ, να φαινόμαστε. Με oui. Εγώ δεν βλέπω πολύ στράς μέχρι στιγμής, ελπίζω να το βρεις. Το αγόρι μου δεν πιστεύω ότι θα ζηλέψει το παρόν την αδερφή μου, άλλωστε δεν φημίζεται ότι τρελαίνεται για ταξίδια. Ναι. Γι' αυτό επιλέγω λοιπόν την αδερφή μου, που θέλει κιόλας να ξελαμπικάρει από τις πολλές δουλειές, από τις υποχρεώσεις, για να πάμε να ηρεμήσουμε, να έχουμε ένα sister time. Εγώ έχω brother, όχι sister. Δεν κάνουμε πολλά ταξιδάκια μαζί, η αλήθεια είναι. Θοδωρή, εμείς Παρίσι και εσύ στην Κρύα Βρύση. Νομίζω σύνθημα δεν είναι αυτό, καλά το λέω. Αλήθεια, δεν το ήξερα, να το λέω κι εγώ από εδώ και μπρος. Μήπως να πας με το Θοδωρή Παρίσι που είναι έτσι και ρομαντική πόλη. Επειδή το άλλο παντελονάκι δεν μου έκανε, μπορείτε να μου δώσετε ένα άλλο. Εμείς στη Sacre Cœur και εσείς στο Κιλελέρ. Ευχαριστώ πολύ. Άντε γρήγορα. Μάλιστα. Να η μουστάρδα. Ένα μουσταρδί κίτρινο παλτουδάκι. Είναι αρκετά λεπτό, οπότε φοβάμαι πως δεν είμαι μέσα στο θέμα. Από μέσα έχω φορέσει ένα πουκάμισο και ένα μαύρο παντελόνι. Μα τι ωραίο χρώμα που έχει αυτό το παλτό. Αυτό το μουσταρδί το αγαπώ. Αλλά ξέρεις τι μου θυμίζεις, βρε Ειρήνη μου? Σαν οπαδός του Άρη είσαι. Όλε! Κορίτσι, το πουκάμισο δεν σας θυμίζει, σεφ. Δεν σας θυμίζει το Masterchef. Μου θυμίζει λίγο κοντιζάφιλη μου, οπότε άστο καλύτερα. Φένια, εσένα σου αρέσει το Masterchef. Δικιά μου είσαι εσύ, σίγουρα θα σ' αρέσει. Ναι, εσύ και κοντιζάς, είστε ίδιοι. Βίκη, σε εσένα δεν ξέρω αν θα αρέσει. Πάντως τον κύριο Ιωαννίδη, ναι. Είμαι σίγουρη θα αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει και εμένα ο Ιωαννίδης. Όλα τα κοριτσάκια με τον κύριο γοητευτικό Ιωαννίδη έχουν πάθει κάτι. Μπορεί να μην έχουμε ίδιο στυλ, αλλά έχουμε ίδιο στυλ στους άντρες. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα 18 λεπτά και 32. Πού πέρασε ο χρόνος, πάω να αλλάξω. Μπράβο, Ειρήνη, είσαι πολύ καλά στο χρόνο.
Η Ειρήνη φεύγει και από το τρίτο μαγαζί με ρούχα και ετοιμάζεται να πάει ταμείο. Ήρθε η ώρα να κάνει την πρώτη της αγορά. Τι σας φίλω? 200 ευρώ. Ωραία. 200. Τα πράγματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ. Γεια σας. Δεν πιστεύω να έχεις κι άλλα. Πάμε να δούμε παπούτσια. Σανσελίζε. Δεν είναι σανς, καλέ. Πάμε για παπούτσια. Καλέ. Ας τα τραγούδια σου και τρέχα. Τραγουδώντας παριζιάνικα, η Ειρήνη κατευθύνεται προς το πρώτο μαγαζί με παπούτσια. Ή αλλιώς παπούτσια. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω μποτάκια. Θα πάω στο Παρίσι. Α, πάρα πολύ ωραία. Μποτακιά. Ωραία. Μπορείτε να ρίξετε μία ματιά από εδώ. Ζήλεψη, κοπέλα. Λοιπόν. Και από εδώ φυσικά. Θα ήθελα να δω αυτό εδώ το μποτάκι, το αρβιλάκι, σε 39. Ναι. Θα ήθελα να δω αυτό εδώ το μποτάκι, πάλι σε 39. Ναι. Και θα ήθελα να δω και αυτό εδώ, σε 39 επίσης. Πολύ ωραία, πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Για πες. Πάρα πολύ ωραίο μποτάκι, μου αρέσει. Είναι ψηλό και να βρέχει, δεν θα βραχώ καθόλου. Αχ, είναι και πάρα πολύ μαλακά. Πάρα πολύ άνετα, πολύ μου αρέσουνε. Εσείς τι λέτε? Ωραία αρβιλάκια. Πολύ φρέσκο παπούτσι για το Παρίσι, μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν είναι τόσο σικάτα για το Παρίσι. Γιατί? Βέβαια, εμένα μου αρέσουν πολύ. Θα περπατήσουμε και με την αδερφή μου, θα κάνουμε τις βόλτες μας, θα ρέμουμε και στον πύργο του Άιφελ, οπότε πρέπει να είμαι άνετη. Ρε, Ειρήνη μου, τι αρβιλάκι είναι αυτό για κοσμοπολίτσα στο Παρίσι? Ωραίο είναι, δεν λέω, αλλά είναι για τα λαδαδικά μας στη Θεσσαλονίκη. Λαδαδικά. Με την αδερφή μου θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε με το σανσέ στον πύργο του Άιφελ. Γιατί με τα πόδια. Δεν είμαστε τίποτα μπλέμπες. Πάρουμε το ακριβό το εισιτήριο. Εφόσον έχεις σκοπό να ανέβεις με τον SSR, μπορείς να πάρεις και με τα κούνι ποτάκι. Ποιο SSR, καλέ? SSR και κουρασάν. Ωραίο ποτάκι. Και αυτό πάρα πολύ άνετο. Είναι λίγο chunky που είναι και της μόδας. Μου αρέσει που είναι μαύρο, που ταιριάζει με όλα. Και άμα βρέξει πάλι, θα είμαι κομπλέ. Επίσης, οκ, okay, αρβιλάκι. Το προηγούμενο μου άρεσε λίγο πιο καλά, γιατί είχε και μια ωραία λάμψη. Είχε μια ωραία, πώς να σου το πω, το δέρμα ήταν λίγο πιο λουσάτο. Αυτά τα παπούτσια με κάνουν και βαριέμαι πάρα πολύ. Oh. Η αλήθεια είναι ότι το παπούτσι πρέπει να είναι το κορίτσια. Θα οργώσουμε όλη τη Σαν-Ζελιζέ, όλο το Παρίσι. Αυτά τα μποτάκια είναι ιδανικά για να οργώσεις το οικόπεδο του Βασίλη, την Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Το γνωστό και ως Γιδά. Πάρα πολύ ωραία κορίτσια. Είπα να δοκιμάσω και ένα τακουνάκι. Είναι χοντρό το τακούνι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ άνετο. Είναι και μαύρο. Έχει και τη σωλίτσα του. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τρελαίνομαι. Δεν θα σου πρότεινα στο Παρίσι ψιλοτάκουνο μποτάκι, αλλά το συγκεκριμένο, επειδή έχει και ωραίο πάτο, τρακτερωτό και ωραίο χοντρό τακούνι, δεν θα σε κουράσει. Οπότε είμαστε οκ. Με το συγκεκριμένο παπούτσι, σαν γαζέλα θα περπατάω στη Σαν-Ζελιζέ. Για να είσαι γαζέλα, αγάπη μου, πρέπει να βάλεις τα δωδεκάποντα. Όχι με αυτό το τακούνι, η γαζέλα δεν θα το φορούσε καν. Θα λέω bonjour, je m'appelle Irene, tu, comment ça va? Το γαλλικό το πάω, χαμός. Καλά πρέπει να τα λες, εγώ δεν έχω ιδέα από γαλλικά, μια χαρά μ' ακούγεσαι. Καλύτερα. Ελπίζω μόνο κορίτσια να πάω καμιά σαβούρα και πέσω κάτω και αρχίσουμε τα άλλα γαλλικά, ξέρετε. Δεν θα πέσεις, θα έχεις και την αδερφή σου μαζί, μην αγχώνεσαι. Να σε πιάνει. Τέλος από το πρώτο μαγαζί με παπούτσια. Έχουμε ακόμη ένα. Εδώ στην Ηλίουπολη. Κάνει πρόβα για Σαν-Ζελιζέ. Τσόνισε από εδώ να είσαι και σίγουρη, γιατί δεν ξέρω αν θα σου φτάσουν τα χρήματα εκεί. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω ποτάκια με λίγο τακουνάκι. Ωραία, πέραστε. Ευχαριστώ. Λίγο όταν λες, πόσο δηλαδή? Με το μάτι ένα τσακ. Πόσο λίγο θα δω έτσι? Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλετε. Θα ήθελα να δω αυτό εδώ, σε 39 αν υπάρχει. Ναι, βεβαίως υπάρχει. Αυτό εκεί κάτω, σε 39 αν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό εκεί. Αυτό υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Να δούμε το λουστρίνι αυτό εδώ, το ψηλό. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Σε 40. Όχι. Τίποτα δεν υπάρχει. Όχι. Κάποιο άλλο αρβιλάκι. Αυτό. Μια παντόφλα. Σε 39 ή 40. Υπάρχει και αυτό και αυτό που είναι με το κορδόνι μπροστά. Ωραία, το κορδόνι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω. Έτοιμη για Σαν-Ζελιζέ με αυτά. Μύρισε Παρίσι. Καλέ, δεν μπορώ να το ανεβάσω. Τι να ανεβάσει, καλέ? Το φερμουάρ. Άντε καλέ, ένα φερμουάρ είναι. Τέλειο, ναι. Πήρε και μπελαλίδικο. Δεν θέλει να ανέβει. Πιάνεται στο δέρμα. Να το. Ωραία. Λοιπόν, ναι.
Ωραίο παπουτσάκι, έχει λίγο τακουνάκι, είναι άνετο, μου αρέσει. Ωραίο παπουτσάκι και έχει λίγο τακουνάκι, ακριβώς όπως τα λες και είναι πολύ βολικό για το παρισάκι. Αλλά έχω έναν ενδιασμό, επειδή είναι καστόρ, μήπως βρέξει και χαλάσει, μόνο αυτό σκέφτομαι. Έλεος με την βροχή, δεν πας στο Λονδίνο, Παρίσι πάμε, δεν βρέχει τόσο πολύ. Καλάτε. Τέτοιο παπούτσι θα έχουν ξαναδεί Παριζιάνοι, λέτε κορίτσια. Όχι. Εμένα μου αρέσει πολύ πάντως. Έχει ωραίο τακουνάκι, κάνει και τακ 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 τακ, θόρυβο. Τακ τακ τακ. Μου αρέσει πολύ. Ειρήνη μου, άστα τακ 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 τακ, γιατί και το ρολόι κάνει τικ τακ τικ τακ και περνάει ο χρόνος, τρέχει. Πόσο χρόνο έχω? 41 λεπτά και 11. Δεν θα προλάβω. Πάμε γρήγορα στο επόμενο, πάμε γρήγορα. Ειρήνη, μπράβο σου, τα έχεις καταφέρει τέλεια με το χρόνο. Next. Κορίτσια, τώρα δοκίμασε ένα αρβιλάκι. Μ' αρέσει και αυτό πολύ. Ναι. Θα είναι σίγουρα άνετο. Και θα είμαι και κοσμοπολίτησα στο Παρίσι. Θα μπορέσω να κάνω τις βόλτες μου στη Σαμζελιζέ, να ανέβω άνετα στον πύργο του Άιφελ, να τρέξω, να περπατήσω όσο θέλετε. Τα άρβιλα πάντα είναι μια υπέροχη ιδέα, ειδικά άμα θες να κάνεις λίγο πιο cool και πιο έτσι μοδάτο ένα look. Όχι, 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 Ειρήνη, βγάλ' το, δες ένα παπούτσι της προκοπής εκεί. Δεν ξέρω αν θα αρέσουν τα κορίτσια, αλλά είναι σίγουρο στο θέμα που έχω διαλέξει εγώ. Θα πρέπει να είμαι άνετη, να περπατάω. Ναι. Θα ανέβω και στον πύργο του Άιφελ, δεν μπορώ να πάω με την τακούνα. Μπορεί να πέσω. Και άμα πέσω, άστα. Κλάφτα χαράλαμπε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Και θα ρωτάω τους Γάλλους. Ούρα του Ρεφέλ. Πω. Λαμπάθα μου λένε, καλά θα τους λέω. Μωρέ, Ειρήνη μου, κάνε και καμιά μετάφραση. Το ότι εσύ ξέρεις γαλλικά δεν σημαίνει ξέρουμε κι εμείς. Όχι, ξέρει. Πες το λίγο και στα ελληνικά. Λε μπαρλαμπά. Να δοκιμάσουμε και λίγο τα κουνάκι, κορίτσια. Ωραίο αυτό το μποτάκι, μου αρέσει. Έχει μικρό τα κουνάκι, άνετο, να μπορώ να περπατάω. Τι κάνει. Άνετα κι εγώ. Γυμναστικές επιδείξεις. Το σχήμα που έχει μπροστά, έτσι τετράγωνο, μου αρέσει πολύ. Είναι της μόδας. Εσάς σας αρέσει, κορίτσια? Πάρα πολύ ωραίο, όντως. Και μ' αρέσει με τετράγωνο και μεγάλο τακούνι, ωραίο πρωινό. Μ' αρέσει που είναι και τετράγωνο μπροστά. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσει που είναι τετράγωνο μπροστά, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως κόβει το πόδι στον αστράγαλο. Οι Παριζιάνοι θα πούνε ότι ταιριάζω απόλυτα με το στυλ του Παρισιού. Με oui. Απόλυτα και εσύ. Μην είσαι τόσο απόλυτη. Πάμε απόλυτη. Άφησε τη γάτα πίσω σου. Ώρα ταμείου. Πάμε να αγοράσουμε τα παπούτσια σου. Τα απόλυτα. Τι σας οφείλω? Είναι στα 37 ευρώ. Πολύ ωραία. Μόνο. Ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Τα πραγματάκια σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Μην πεις στο Παρίσι ότι τα πήρες μόνο με 37. 24 λεπτά και 35 δεύτερα ακόμη για την Ειρήνη, η οποία πρέπει να βρει τα αξεσουάρ της. Άφησε πολύ χρόνο. Μπράβο της. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω τσαντούλες αν είναι εύκολο. Να αφήσω τα πράγματά μου λίγο εδώ, δεν σε ενοχλούν έτσι. Λετσάντ. Ωραία, λοιπόν, θα ήθελα ή backpack ή κάτι χιαστή. Σε τι μαύρο? Σε μαύρο. Λενουάρ. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά εδώ. Ναι. Και σε backpack και μετά και σε γκρι σκούρο, αν σας ενδιαφέρει. Ναι. Γκρι σκούρο. Νομίζω ότι είδα κάτι από εδώ που μου άρεσε. Πού πας, παιδί μου? Τι είδα, θα μπορούσα να τη δω? Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η τσαντούλα. Ναι. Μου αρέσει που είναι χρυσό το κράτημά της. Είναι πολύ όμορφη. Θα μπορώ να βάλω μέσα τα απαραίτητα, το κινητό μου, γάντια, χαρτομάντλα, τις μάσκες μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. No, Ειρήνη, no. Μας αρέσει το καπιτονέ, μας αρέσει και η αλυσίδα. Όχι αυτό το καπιτονέ, ούτε αυτή η αλυσίδα. Αυτή η τσαντούλα είναι απογευματινή, μπορεί να φορεθεί βέβαια και το βράδυ, σε καμία περίπτωση δεν είναι πρωινή. Επίσης έχει αυτή εδώ τσαχπινιά, κορίτσια, την είδατε? Μπορεί να κρατηθεί και έτσι, για το βράδυ. Ενώ το απόγευμα φοράμε την αλυσίδουλα και είμαστε όμορφες. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ η γεωμετρία της και η χρυσή αλυσίδα. Ήθελα κάτι πιο cool για σένα. Κάτι σε backpack. Στην κάτω σειρά μπορείτε να δείτε σε backpack. Α, αυτή εδώ μου αρέσει πολύ. Αυτή. Α, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι backpack, μαύρη, δεν έχει πολλά πάνω. Μπορώ να τη φορέσω στον ώμο, να έχω τα χέρια μου ελεύθερα έτσι όπως τα θέλω. Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ συν και σύμφωνη το να κρατήσει μία backpack, αλλά όχι τόσο βαρετή. Θα ήθελα μία λίγο πιο cool. Μ' αρέσει πολύ. Εσείς τι λέτε, κορίτσια, θα με βολέψει? Είναι σίγουρα απογευματινή και πρωινή φυσικά. Νομίζω παίζει με τα νεύρα μου, Ειρήνη. Τι τσάντα είναι αυτή για το Παρίσι? Τσαντάρα. Ποια εδώ, αυτή είναι εδώ. Α, πάρα πολύ όμορφη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή φοριέται στον ώμο.
Πω πω, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Είναι και πολύ μεγάλη, σίγουρα απογευματινή. Εμένα γενικά οι hobo bags μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά αυτή δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι λίγο μεγαλιστική, λίγο βαρετή, λίγο συντηρητική. Δεν κάνει αυτό το ωραίο το καπιτονέτο φουσκωτό το χόμπο που θέλουμε. Κάνει λίγο πιο πολύ μαμά. Θα τη βολευτώ, θα μπορέσω να βάλω πολλά πράγματα μέσα, τα χρήματά μου, κλειδιά μου, φωτογραφική μηχανή. Γιατί σίγουρα θα βάλουμε φωτογραφίες, κορίτσια, θα τα βγάλουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειρήνη μου, ζούμε στο 2022. Φωτογραφική μηχανή θα κουβαλήσει μαζί σου. Καμερά! Όλοι οι φωτογράφοι έχουν πλέον φωτογραφική μηχανή. Το κινητάκι, τι το έχουμε. Το μέγεθος πιστεύω είναι ιδανικό. Τι να την κάνω τη μεγαλύτερη, με σακουβαγιάς θα πάω, τι θα κουβαλάω πια. Όχι, όχι, είναι μια χαρά. Δεν είναι λίγο συνηθισμένη από τη τσάντα. Πόσο χρόνο έχω? 12 λεπτά και 3. Α, ωραία. Πάμε να δω σκουλαρικάκια τώρα. Λε σκουλαρίκ. Πού είναι τα σκουλαρίκια? Ευχαριστώ. Τσάντι, είσαι μια χαρά. Προλαβαίνεις να δεις και αξεσουάρ. Θαύμα. Θα ήθελα σκουλαρικάκια που να είναι στο αυτί κοντά, να μην είναι πολύ. Παρντών. Πολύ μακριά. Μπορούμε να δούμε σε πάνω σειρές. Ναι. Κάτι τέτοιο ίσως. Όχι, κάτι πιο απλό. Αυτά εδώ μου αρέσουν πάρα πολύ. Υπάρχουν σε άλλο χρώμα? Αυτά υπάρχουν σε αυτό το χρώμα. Α, πολύ όμορφα. Αυτά εδώ τα σκουλαρικάκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα δώσουν τη λάμψη μου. Εφαρμόζουν πάνω στο αυτί. Δεν είναι πολύ μεγάλα. Είναι τόσο όσο πρέπει. Αδιάφορα θα έλεγα. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα δεις. Αυτό το σκουλαρίκι, να πω την αλήθεια, μου θυμίζει λίγο. Έχετε πάει στο Λούνα Πάρκ? Θυμάστε αυτό που κάνει πάνω κάτω, που είναι σαν καραβάκι? Λίγο σαν και αυτό. Εγώ το θυμάμαι γιατί με πιάνει ναυτία. Όχι εδώ. Κορίτσια, ένα αξιοθέατο το πύργο του Άιφελ, ένα δεύτερο εγώ. Μόνο αν μαζέψει τα μαλλιά σου. Αλλιώς. Τίποτα. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ, κορίτσια. Πολύ μου αρέσει. Τι είναι αυτό? Είναι σφυρίλατο, χρυσό. Φαίνεται και χειροποίητο. Θα είναι πάνω στο αυτί μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εσείς τι λέτε? Είναι έτσι και ρομαντικούλικα, γλυκά. Γουτσου. Πολύ όμορφα. Χρυσές καρδούλες. Οκ. Δεν είμαι σίγουρη. Είναι και καρδούλα. Μιλάμε και τα γαλλικά. Ωζετέ, μόνα μου. Τα θέλεις Θοδωρή, και εσύ όμως. Μπορεί εγώ να με πάρεις και εσύ στην κρύα βρύση, αλλά βλέπεις. Σε έχω στα αυτάκια μου. Συμφωνώ. Είσαι θεά, αγάπη μου, είσαι θεά. Τι σας οφείλω? Είναι σύνολο 50 ευρώ. Βέβαια. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Η αποδείξη σας. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Ειρήνη. Τέλος και τα αξεσουάρ. Τι κάνουμε? Πόσο χρόνο έχω? 6 λεπτά και 20. Αχ, ευτυχώς, μας έδωσε και τα 10 λεπτά η Βίκη, φύγαμε για κομμωτήριο! Φύγαμε! Η Ειρήνη έκανε την καλύτερη διαχείριση χρόνου μέχρι στιγμή στην εβδομάδα. Για να δούμε τι θα κάνει στο κομμωτήριο. Γεια σας! Γεια σας! Έχω 12 λεπτά και 56 δεύτερα. Προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα απογευματινό χτένισμα? Κάτι θα κάνουμε για σας. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε παρακαλώ. Άντε, σας συμπάθησα. Έχεις παραπάνω από 10 λεπτά, μπράβο σου. Μας πέρασες όλες. Ελπίζω να κάνεις ένα αποτέλεσμα που να σε δικαιώσει. Το Shopping Star είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Ήθελα να το πω πάντοτε αυτό. Για πάρε ό,τι χρειάζεσαι εσύ, που μου ήρθες με παραθηναϊκό look. Πάρε μολυβάκι. Θες κάτι άλλο ή άντε κάτσε. Γεια σας. Χαίρετε. Τι θα κάνουμε στα μαλάκια σας σήμερα? Θα ήθελα να κάνουμε χαλαρές μπούκλες κάτω. Έτσι ανάλαφρες για απογευματινό look. Ωραία. Προλαβαίνουμε? Ναι, βεβαίως. Όσο εσείς θα τα κάνετε, εγώ όμως θα βάφομαι. Εννοείται. Εντάξει. Ωραία. Όχι. Τι έπαθες? Και εσύ μπούκλα. Έλεος. Εγώ για αρχή θα ξεβαφτώ. Ναι. Και το μακιγιάζ που έχω επιλέξει να κάνω είναι γίνες από χρώση στα μάτια και να δώσω λίγο πιο μεγάλη έμφαση στα χείλη. Καθώς όπως είπαμε είναι απογευματινό το look, δεν θέλουμε πάρα πολλά. Θα να ακούω να το λέω εγώ αυτό το πράγμα, Ειρήνη μου. Μπράβο, έτσι σε θέλω. Έτσι ακριβώς όπως περιέγραψες. Θα ξεκινήσω. Με τι? Με το make-up. Άντε ξεκίνα. Είναι αυτό εδώ. Θα τσπονίσουμε λίγο. Κορίτσια, εγώ το απλώνω με το χέρι. Δεν μπορώ με τα πινελάκια. Νομίζω ότι απλώνεται καλύτερα και πιο γρήγορα.
Ο καθένας όπως βολεύεται, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το αποτέλεσμα είναι ωραίο και όπως γίνεται. Να βάλουμε και λίγο κονσίλερ, γιατί η μέρα ήταν δύσκολη. Άντε βάλε. Και έχουμε κάνει και τους μαύρους κύκλους μας. Πέρασες δύσκολα. Συνεχίζουμε εδώ. Εντάξει, κορίτσια, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας. Ό,τι ξέρω, κάνω. Όπως βάφουμε στην καθημερινότητά μου, έτσι βάφουμε και εδώ. Όλα αυτά τα κάνω με τα χέρια. Μόνο οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν πινέλα. Πάμε να φτιάξουμε και λίγο τα φρυδάκια μας. Όχι με αυτό. Με ποιο? Αυτό εδώ. Το φρύδι τη θέλει την προσοχή του, φυσικά. Είναι καλά, το α και το ωμέγα. Η κορνίζα του προσώπου μας. Πρέπει να είναι πάντα όμορφο. Κι άλλα κλεισέ. Περιποιημένο. Η αλήθεια είναι ότι τα φρύδια είναι από το μοναδικό σημείο που προσέχω πάντοτε πάνω μου. Κι εγώ, φίλοι μου, τα φρύδια θέλουν προσοχή. Μην τα ξεπουπουλιάζετε, κορίτσια. Μην τα βγάζετε λεπτά. Αφήστε τα να είναι μεγάλα και φυσικά. Βάζω μία rose gold σκιά. Με ρωτάς? Νομίζω ότι μου ταιριάζει. Και ταιριάζει και με το σύνολό μου επίσης. Ναι. Κορίτσια, δεν είναι rose gold. Είναι μια πολύ ωραία γήινη τύπου rose καφέ σκιά. Δεν είναι rose gold. Πόσο χρόνο έχω? 6 λεπτά και 13. Πόσο χρόνο πρέπει να έχω χρόνο, καλέ, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε, να προλάβουμε. Νομίζω προλαβαίνεις, είσαι σε καλό δρόμο, συνέχισε δυνατά. Πάμε να βάλουμε και λίγο μάσκαρα. Η μάσκαρα είναι απαραίτητη, να έχεις ωραίο βλέμμα. Αυτό, κορίτσια, είναι το γνωστό μακιγιάζ αφιενικό. Δηλαδή? Βλέπετε πώς γίνομαι εδώ. Για να γίνω όμορφη, τι κάνω? Εσύ καλά κάνεις και βάζεις μάσκαρα, αλλά μήπως ο κομμότρι λίγο να βιαστεί? Πάμε να βάλουμε λίγο το περίγραμμά μας. Για βάλε. Έχω επιλέξει ένα κεραμιδί είναι, μπορντό είναι. Εμένα ρωτάς πάλι? Τώρα ακριβώς θα σας γελάσω, κορίτσια. Μπορντό ροδοκόκκινο είναι μήπως? Ωραία. Πάμε να βάλουμε και το κραγιονάκι μας. Τον ατέλειωτο. Το κραγιόν ταιριάζει στην απόχρωση του... Ναι. Αμολυβιού που έβαλε προηγουμένως. Δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι μου πάει. Εννοείται σου πάει. Είσαι μια θέα, αλλά με κόκκινο πιο πολύ σε ήθελα. Πάμε να βάλουμε λίγο ρουζάκι. Βάλε και ρουζάκι. Πρώτα λίγο πούδρα μάλλον και μετά το ρουζάκι μου. Πόσο χρόνο έχω? 3 λεπτά και 46 δεύτερα. Α, καλέ, προλαβαίνω. Καλέ, ναι. Καλά πάμε, μπράβο. Τα μαλλιά πώς πάνε? Τελειώσαμε. Τέλεια. Α, πολύ καλά είσαι στο χρόνο, Ειρήνη. Μια χαρά σε βρίσκω. Σούπερ, μπράβο. Έκτακτη. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε και το highlighter μας, γιατί χωρίς λάμψη δεν γίνεται. Θα το βάλουμε το χέρι, κορίτσια. Για βάλε. Highlighter και το κοτόπουλο, χέρι θέλουνε. Έτσι είναι, κάποια πράγματα δεν γίνονται αλλιώς. Από χρόνο πώς πάμε? 2 λεπτά και 7. Α, καλά. Μπορώ να πάρω και την ανάσα μου. Κοίτα, μη σφίγγεσαι πολύ και έχουμε άλλα. Τελειώσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Έτοιμη. Γεια σας. Να σας το δείξω λίγο πίσω. Πολύ, ναι. Να το δείτε. Τέλεια. Ώσπου να πάμε θα πέσουν. Σας ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τέλειωσα. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσουν τα μαλάκια που είναι απλά λιτά και απέριτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ. Βούρια Παρίσι. Απαγή λοιπόν. Τι σας οφείλω? Είναι 15 ευρώ το χτένισμά σας. Βεβαίως. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να είστε καλά, καλές δουλειές σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης. Η Ειρήνη αναχωρεί για Παρίσι με πρώτο σταθμό βεβαίως στο πλατό του Shopping Star. Εκεί θα τη μεταφέρει ο Φάνης, ο Τσίφτης, ο Καραμπουζουκλής. Λες να σε πάρει και εσένα στο Παρίσι? Για οδηγό, σοφέρ. Ειρήνη, πες μου, πώς ήταν η εμπειρία σου? Η εμπειρία του Shopping Star ήταν πάρα πολύ όμορφη. Την περίμενα εντελώς διαφορετική. Αλλάξιζε τον κόπο. Τι εννοείς? Κορίτσια, τολμήστε το. Δεν μας είπε. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Δεν ξέρω αν ήταν η κοσμοπολίτισσα με αυτό το σύνολο που φορούσε ένα μουσταρδί παλτό και ένα σακάκι σαν του Masterchef που είπε ότι είναι. Τι πιστεύετε? Όχι, πιστεύω ότι δεν ήταν κοσμοπολίτισσα. Το μουσταρδί παλτό μου άρεσε, το από μέσα δεν μου άρεσε, έτσι όπως το συνδύασε καθόλου. Εγώ θα συμφωνήσω και νομίζω πως ήταν και λίγο λεπτό.
Δηλαδή δεν ήταν τόσο παλτό-παλτό. Ναι, ούτε εμένα μου έκανε για κοσμοπολίτησα στο Παρίσι με αυτό το ντύσιμο. Θα ήθελα άλλα. Άλλα. Πάντως η Ειρήνη αγόρασε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, πήγε και κομμωτήριο και είναι έτοιμη να διαπρέψει στην πασαρέλα του Shopping Star. Για να δούμε. Τα γαλλικά μου μπορεί να μην είναι τόσο καλά. Το είδαμε. Αλλά η πασαρέλα μου θα σας μείνει αξέχαστη. Oh. Allons enfants de la patrie. Πάμε κορίτσια. Έτοιμες για παρισιάνικη πασαρέλα. Ούτε στο Fashion Week στο Παρίσι δεν ζείτε τέτοια πράγματα. Ω, oh, πήρε την ψυχεδέλεια. Light the beacons, light them high. Περίμενε καλή, μην τρέχεις. Πασαρέλα κάνεις. Σιγά, σιγά. Έτσι πως γυρίζει με την τσάτα θα την πετύχει, είμαι σίγουρος. Την επόμενη φορά. Cher Irene, félicitations. Μ' αρέσει πάρα πολύ το oversize παλτό σου. Σου πάει πάρα πολύ και είναι ultra moderno και σύγχρονο. Τέλειο και το μοτίβο, τέλεια και τα χρώματα. Μ' αρέσει πολύ το πορτοκαλί cropped pullover και τι ωραία η λαδί μακριά παντελόνα σε κοτλέ. Τέλεια τα αρβιλάκια, όχι τέλεια η τσάντα, ούτε τα σκουλαρίκια. Όμως δεν θέλω να μείνω σε αυτά, γιατί έκανε μια πραγματικά αιχμηρή επιλογή και πολύ ωραίο styling. Μπράβο σου. Για να δούμε και το δεύτερο μέρος. Α, για μένα, ευχαριστώ. Κοίτα βλέμμα η Άννα Μαρία. Για πες μου τώρα, Ειρήνη, πώς πέρασες την πασαρέλα του Shopping Star? Την πασαρέλα ένιωσε πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Ένιωσε πολύ αυτοπεποίθηση. Τι περίμενες πια? Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψες για το σύνολό σου. Η Ειρήνη για το παλτό πλήρωσε 120 ευρώ, για το pullover 40, για την παντελόνα επίσης 40, τα αρβιλάκια κόστησαν 37 ευρώ, η τσάντα 40, τα σκουλαρίκια 10 και τα μαλλιά 15. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 302 ευρώ και της έμειναν μόλις 13, αφού έχασε 35 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Γεια σου, Ειρήνη. Είσαι μια θεά. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι τέλεια, μπορώ να πω. Μου άρεσες πάρα πολύ. Η τσάντα λίγο με χαλάει, να σου πω την αλήθεια, αλλά όλο το σύνολο μου άρεσε. Επίσης, το μάλι δεν θα το ήθελα σπαστό, γιατί έχεις και πολύ μαλλί. Θα το ήθελα κότσο ψηλά. Mm-hmm. Το μαλλί μου δεν θα το έκανα κότσο. Μου φαίνεται πολύ καθώς πρέπει. Θα ήθελα τώρα, έτσι πως τα βλέπω και τα χρώματα, θα ήθελα τα χείλη σου να είναι σε άλλη απόχρωση, δηλαδή όχι τον μπορντό. Πιστεύω ότι είσαι στο θέμα, πιστεύω ότι είσαι κοσμοπολίτησα στο Παρίσι, οπότε σου εύχομαι καλά να περάσεις. Είσαι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Η Λουίζα δεν νομίζω ότι ήταν αυστηρή μαζί μου, είπε την άποψή της. Όμορφα, δεν με προσέβαλε, ήταν μια χαρά, δεν με πείραξε καθόλου. Η Ειρήνη με περίμενε αυστηρή, αλλά εγώ είμαι αντικειμενική. Ό,τι βλέπω το σχολιάζω. Γεια σου, Ειρήνη, και από εμένα. Το μαλλί θα συμφωνήσω λίγο με τη Λουίζα ότι επειδή έχει έντονο γιακάι μπλούζα σου, θα το ήθελα μια ωραία απλή κοτσίδα. Mm-hmm. Τα σκουλαρίκια σου πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία λάμψη τόσο όσο. Το μακιγιά σου τέλειο. Σίγουρα είσαι μέσα στο θέμα, είσαι κοσμοπολίτησα στο Παρίσι. Αν προχωρούσε δίπλα μου, θα σε κοιτούσα. Είσαι πολύ εντυπωσιακή. Το αρβιλάκι μου αρέσει, γιατί είναι όλο πολύ έντονο πάνω, οπότε έχεις κάτι εντελώς απλό σε παπούτσι. Η τσαντούλα σου δεν είναι του γούστου μου, μου φαίνεται λίγο πρωινή στο μέγεθος πιο πολύ. Και ίσως ήθελα κάτι σε άλλο χρώμα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, πολύ εντυπωσιακή. Και το παντελόνι μου αρέσει, γιατί δεν φαινόταν τόσο ωραίο στην αρχή, αλλά από κοντά ταιριάζει τέλεια. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Η κριτική της Φένιας ήταν μια χαρά, δεν με προσέβαλε, είπε την άποψή της και την ευχαριστώ. Η Ειρήνη ήταν κοσμοπολίτησα με παλτό στο Παρίσι, με μια απογευματινή εμφάνιση, αν μου άλλαζε την τζαντούλα της. Γεια σου, Ειρήνη μου. Ελπίζω να πέρασε πολύ ωραία. Το παλτό είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πρωτότυπο, σου πάει πάρα πολύ, το πορτοκαλί σου ταιριάζει και μπράβο σου που το τόλμησες. Είσαι πάρα πολύ φωτεινή, είναι πάρα πολύ φωτεινό όλο το σύνολό σου.
Απλά έχω έναν ενδιασμό, δεν ξέρω αν είναι σε τόσο πρωινή ή τόσο απογευματινή. Τα ρούχα μου μπορούν να σταθούν και το απόγευμα, εξίσου όπως μπορούν να σταθούν και το πρωί. Άλλωστε, δεν φοράμε διαφορετικά ρούχα το πρωί από το απόγευμα. Τι αλλάζει? Θα προτιμούσα να έχεις επιλέξει ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια και μια άλλη τσάντα, έτσι ώστε να είσαι πιο πολύ απογευματινή, γιατί η τσάντα λόγω μεγέθους μου παραπέμπει πιο στο πρωί και τα ρευλάκια το ίδιο. Θα ήθελα κάτι λίγο έτσι πιο έξτρα στα δύο, έτσι ώστε να θυμίζει πιο πολύ απόγευμα. Αλλά είσαι μια κούκλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να μου πει η Άννα Μαρία ότι είμαι πρωινή, γιατί με το outfit μου δεν νιώθω πρωινή. Ήταν το τελευταίο που περίμενα. Η Ειρήνη πιστεύω πως ήταν κοσμοπολίτησα με παλτό το πρωί στο Παρίσι και όχι το απόγευμα. Γεια σου Ειρήνη μου και από μένα. Γεια σου Άντι μου. Τα σκουλαρίκια όταν τα είδα, η αλήθεια είναι δεν ενθουσιάστηκα, αλλά έτσι που τα βλέπω πάνω σου μ' αρέσουνε. Το μακιγιάζ σου μ' αρέσει. Αυτό το πορτοκαλί χρώμα το αγαπώ, σου πάει πάρα πολύ, σε φωτίζει όντως πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι είσαι πιο ζεστά ντυμένη από μένα, οπότε σίγουρα δεν θα κρυώσεις. Το παλτό, η αλήθεια είναι, δεν με ενθουσιάζει. Έτσι όπως το έχεις συνδυάσει και έτσι που το είδα από κοντά, μου αρέσει. Δεν θα ήταν επιλογή μου όμως. Όσον αφορά τώρα για το παντελόνι, ωραία τέριαξε. Τα παπούτσια, ενώ μου αρέσουν σαν αρβιλάκια, κάτι δεν μου αρέσει για κοσμοπολίτησα στο Παρίσι. Θα ήθελα κάτι, ναι μεν σε φλάτ, αλλά κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό. Μου φαίνονται απλά. Και η τσάντα σου δεν μου αρέσει. Δεν πιστεύω ότι τα σχόλιά μου άρεσαν στην Ειρήνη. Εγώ θεωρώ ότι ήμουν ειλικρινής, είπα αυτό που πιστεύω και όλα καλά. Η κριτική της Άντι ήταν εντάξει. Αν και πιστεύω ότι σκεφτόταν και άλλα πράγματα τα οποία εν τέλει δεν είπε ποτέ. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Λουίζα που βρήκε ωραίο το σύνολο, αλλά έκραξε την τσάντα και το μαλλί και θα ήθελε άλλη απόχρωση στο μακιγιάζ. Την Ειρήνη έβαλα 7, γιατί δεν μου άρεσε η τσάντα, τα μαλλιά και το κραϊόν. Επόμενη η Φένια, στην οποία άρεσαν το μακιγιάζ και τα αρβιλάκια, αλλά όχι η τσάντα και το μαλλί. Την Ειρήνη έβαλα 9, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνισή της. Ήταν η κοσμοπολίτησα στο Παρίσι. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό το παλτό σε συνδυασμό με το πουλοβεράκι της. Και δεν μου άρεσε μόνο η τσάντα, γιατί δεν ήταν για απόγευμα. Η σειρά της Άννας Μαρίας που χαρακτήρισε πρωτότυπο το παλτό, αλλά δεν ήταν σίγουρη αν το σύνολο ήταν εντός θέματος και θα προτιμούσε άλλα παπούτσια και άλλη τσάντα. Σιγά καλέ. Την Ειρήνη έβαλε ένα 6 με πολύ αγάπη, γιατί θεωρώ πως ήταν πιο πολύ πρωινή παρά απογευματινή, αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ φωτεινή και πολύ όμορφη και δεν της έβαλα κάτι χαμηλότερο. Και τελευταία η Σάντι που εξεπλάγει θετικά από τα σκουλαρίκια, ξύνησε με το παλτό και τα αρβιλάκια και έκραξε την τσάντα. Την Ειρήνη έβαλα 7 γιατί δεν μου άρεσαν τα παπούτσια, η τσάντα και το παλτό. Τελειώσαμε λοιπόν. Για πες μου, Ειρήνη, είσαι αισιόδοξη για το αποτέλεσμα? Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι shopping star της εβδομάδας, γιατί όχι, δεν το αξίζω. Εγώ πάντως το ευχαριστήθηκα. Μια χαρά τα πήγε η Ειρήνη, που με 7,25 στα 10 σκαρφαλώνει έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Όμως, έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι την Παρασκευή, όταν ανακοινώσει τη δική της βαθμολογία η fashion expert Βίκυ Καγιά. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Λουίζα, ενώ τώρα θα δούμε χρήσιμες συμβουλές για μακιγιάζ. Το θέμα της εβδομάδας είναι κοσμοπολίτησα με παλτό στο Παρίσι. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα σικ και λαμπερό μακιγιάζ με ένταση στα χείλη. Έχω προετοιμάσει τη βάση μου και θα ξεκινήσω τοποθετώντας ένα μπρόνζερ σε όλο το πρόσωπο. Τοποθετώ με κυκλικές κινήσεις στο περίγραμμα του προσώπου. Και θα τοποθετήσω ένα ρούζ σε φυσική απόχρωση. Τοποθετούμε το ρούζ στα μήλα και σβήνουμε με ανωδικές κινήσεις. Θα συνεχίσουμε τοποθετώντας λάμψεις σε όλο το πρόσωπο. Έχω επιλέξει το Radiant Touch Highlighter από την Kiko Milano στην απόχρωση 100. Τοποθετούμε με ένα σφιχτό συνθετικό πινέλο τα ζυγωματικά. Θα συνεχίσω στο κόκαλο της μύτης, το τόξο των φρυδιών και στο άνω χείλος. Και αφού έχουμε τελειώσει με τη βάση μας, πάμε να συνεχίσουμε στο μακιγιάζ δερματιών.
θα συνεχίσω να τοποθετώ από το highlighter stick σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και στη συνέχεια θα πάρω τον bronzer μου για να τονίσω την κόγκη του ματιού. Τονίζω την κόγκη του ματιού, σβήνοντας με κυκλικές κινήσεις προς τα πάνω. Θα προχωρήσω τοποθετώντας μαύρο eyeliner. Επιλέγω να το τοποθετήσω από το εσωτερικό του ματιού, ρίζα-ρίζα στις βλεφαρίδες. Χρησιμοποιώ μαύρο eyeliner για να τονίσω τα μάτια και να δημιουργήσω ένα πιο chic γατήσιο βλέμμα. Ξεκινάω να τοποθετώ από το εσωτερικό του ματιού, στη ρίζα μέχρι το τέλος των βλεφαρίδων και τραβάω ελαφρώς προς τα πάνω. Δεν ξεχνάμε ότι ο καλύτερος φίλος στο eyeliner είναι το πολύ μάσκαρα. Κρατήσαμε το μακιγιάζ μας ήσυχο για να περάσουμε σε έντονα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω ένα περίγραμμα ανεξίτηλο που θα δώσει διάρκεια στο κραγιόν μου. Ξεκινάω και περιγράφω από το κέντρο των χιλιών προς τα έξω. Αυτό θα μου δώσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Κάνω το ίδιο και στο κάτω χείλος. Θα γεμίσουμε τα χείλη με το Unlimited Stylo της Kiko Milano στην απόχρωση 19. Το Unlimited Stylo είναι ένα κραγιόν μακράς διάρκειας, το οποίο περιέχει μονόι oil και μας δίνει θρέψη στα χείλη. Και το μακιγιάζ της Ειρήνης έχει ολοκληρωθεί. We rise with hope. Oh, 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 o